Μπορέσει η καταγγελία εξαφάνισης στην αστυνομία γίνεται με καθυστέρηση. Έντονο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί στις δομές φιλοξενίας ανηλίκων, με τις εξαφανίσεις παιδιών να είναι συχνό φαινόμενο. Ψάχνοντας στη σελίδα της αστυνομίας, διαπιστώνεται ότι ως ελλείπων τα πρόσωπα είναι ανήλικοι αφρικανικής καταγωγής που φιλοξενούνται σε δομές. Ωστόσο, το πρόβλημα εστιάζεται στην αργοπορία όσον αφορά στην δήλωση εξαφάνισης, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις περνούν αρκετές ημέρες, ακόμα και μήνες, έως ότου δηλωθεί η εξαφάνιση. Η καταγγελία γίνεται ενώπιον της αστυνομίας και αναφορά. Αναφέρει ότι ενδεχομένως να λείπει από κάποιες μέρες προηγουμένως. Το γεγονός ότι παρατηρείται καθυστέρηση στις καταγγελίες εξαφάνισης προκαλεί πρόβλημα στον εντοπισμό, καθώς χάνεται πολύτιμος χρόνος και ελοχεύει κίνδυνος οι ανήλικοι που εξαφανίζονται να τη χάνουν ακόμα και εκμετάλλευσης. Ενώ στις πλήσεις των περιπτώσεων τα ανήλικα πρόσωπα φεύγουν από την Κύπρο αφού πρώτα εξασφαλίσουν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ή φεύγουν από τα κατεχόμενα. Πάρα πολλές περιπτώσεις ενημερωνόμαστε από χώρες του εξωτερικού ότι εντοπίζονται πρόσωπα και ανήλικα πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία τα έχουμε εμείς ως δηλωμένα ως ελλείποντα. Μεταβαίνουν στα κατεχόμενα, διαφεύγουν μέσω του παράνομου αεροδρομίου της Τίνου. Στην ιστοσελίδα της αστυνομίας υπάρχουν από το 2018 πέραν των 30 δηλωμένων εξαφανίσεων αλλοδαπών ανηλίκων από δομές, ενώ υπάρχουν και παλαιότερες εξαφανίσεις που τα παιδιά αυτά δεν εντοπίστηκαν. Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Γραφείου Ευημερίας Μαρία Κυρατζή δίνει μια διαφορετική προσέγγιση, λέγοντας ότι είναι ευρύτερο ζήτημα και πολλές φορές οι ανήλικοι φεύγουν λόγω αντίδρασης, ενώ εξήγησε και τον λόγο που παρατηρείται καθυστέρηση κάποιες φορές στις καταγγελίες. Κάποια περιστατικά μπορεί να παρουσιάζεται καθυστέρηση και σε αυτόν, γι' αυτόν επαναφέρουμε οδηγίες και ξανασυνεννόμαστε, διότι συνεχώς συντονιζόμαστε μαζί με τους συνεργάτες μας. Αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντικό να πω, κυρία Σάβα, ότι δεν είναι μόνο, δηλαδή σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, ισχύουσα πρακτική μας είναι αμέσως να ενημερώνονται. Πάντως, πέραν από το Γραφείο Ευημερίας, ρόλο επίβλεψης στον χώρο διαμονής ανηλίκων έχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες είναι σε πλήρη συνεννόηση με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας του κράτους. Έρχονται έξυπνα φώτα, κυρίες και κύριοι, σε 125 σημεία σε Λευκωσία και Λεμεσό, σε μια προσπάθεια περιορισμού της ταλαιπωρίας από το κυκλοφοριακό κομφούζιο. Τέλος στην ταλαιπωρία και...